Καλημερίζω από το Ρέθυμνο και τον πρόεδρο των συνταξιούχων ΙΚΑ Ρεθύμνου, τον κύριο Χαράλαμπο Σφακιανάκη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στους αγαπητούς φίλους ακροατές σας. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, πείτε μου κάτι, διότι εγώ να μην σας κάλεσα για αυτή την παγκρίτια κινητοποίηση να μας δώσετε, να μας πείτε δύο κουβέντες, να μας δώσετε παραπάνω πληροφορίες, που είναι για την Παρασκευή 15 του μήνα στο Ρέθυμνο. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, σήμερα ο Αθηναϊκός Τύπος γράφει γιατί έγιναν οι δηλώσεις, μάλλον από το Οικονομικό Φόρουμ των αδελφών του κυρίου Χατζηδάκη, ότι πάμε σε fast track απονομή συντάξεων για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης μέσα σε 3 μήνες. Δώστε μου τη δυνατότητα να σας πω, δεν ξέρω, εσείς πιθανότατα να το ξέρετε, γιατί είπα στο... Το ξέρω, το έχουμε ξανακούσει αυτό βέβαια. Ωραία. Να σας πω, με βάση την κοινή λογική και αν βλέπουν τις ασφαλιστικές σας τις εισφορές και με όλα αυτά τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία ο καθένας από εσάς διαθέτει για να έχει καταθέσει τα χαρτιά του, με βάση την κοινή λογική θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται ρε παιδιά η ταλαιπωρία, να δίνει τις συντάξεις και μετά στη συνέχεια σαφέστατα ο έλεγχος να γίνεται. Δεν λέει κανείς το αντίθετο, αλλά τα χαρτιά σας τα έχετε. Προφανώς, κυρία Δουλγεράκη, κοιτάξτε, αυτά τα fast track ότι σε 2 μήνες, είχαμε ακούσει ότι σε 2 μήνες μέσα θα βγαίνουν οι συντάξεις. Καλά, το είχαμε ακούσει διαφορετικά. Τώρα σου λέει με βάση τα χαρτιά. Εμείς σαν Ένωση Συνταξιούχων παρακολουθούμε αυτό το θέμα και να σας πω βέβαια ότι η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου υποβάλλουν, φτιάχνουν φακέλους για συνταξιοδότηση περίπου 500 με 600 το χρόνο. Τι εννοείτε? Βοηθούμε τους συναδέλφους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για συνταξιοδότηση. Ναι. Φτιάχνουμε το φάκελο και έρχεται ο ενδιαφερόμενος, τον παίρνει και πάει στο ΙΚΑ, τον καταθέτει και παίρνει το δρόμο της η αίτηση για να πάρει τη σύνταξή του ο συνάδελφος. Ναι, φτιάχνετε 500 φακέλους το χρόνο για να είναι έτοιμοι. Περίπου. Δηλαδή να μην χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία, θέλετε να πείτε, να είναι όλα έτοιμα. Κοιτάξτε να δείτε, η διαδικασία της αίτησης συνταξιοδότησης είναι εξής. Γίνεται η ηλεκτρονική, συγκεντρώνουμε τα δικαιολογητικά, βλέπουμε το χρόνο ασφάλισής του, βάζουμε τα στοιχεία μέσα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην κατάλληλη πλατφόρμα. Στη συνέχεια εκτυπώνεται η αίτηση. Μάλιστα. Συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά και κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στο ΙΚΑ και παίρνει το δρόμο της για την επεξεργασία και την απονομή επανέρχομαι... της σύνταξης. Επανέρχομαι στο πρώτο. Όταν ένας συνταξιούχος καταθέτει τα χαρτιά του, ένας υποψήφιος συνταξιούχος καταθέτει τα χαρτιά του, έχει συμπληρώσει ένα μεγάλο όγκο, αν θέλετε, εγγράφων που του είναι απαραίτητα προκειμένου να υποβάλει αυτή την αίτηση, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εάν μέσα από αυτούς, εγώ σας λέω, τους 500 φακέλους που εσείς μαζί με το Εργατικό Κέντρο σαν Ένωση Ρεθύμνου υποβάλλετε περίπου το χρόνο, δεν θα ήταν ευχής έργων από τη στιγμή που μέχρι σήμερα όποια προσπάθεια και αν έχουν κάνει έχουν αποτύχει παταγωδός? Και δεν αναφέρομαι στο Χατζηδάκι μόνο, αναφέρομαι και στους χθεσινούς και στους προχθεσινούς, έτσι, και τους μπλε και τους πράσινους και τους ροζ και όλους τους υπόλοιπους, και συνεχώς τέχνες κατεργάζονται. Από τη στιγμή που είναι τα χαρτιά σωστά και δεν κινδυνεύει κάποιος να δώσει πίσω χρήματα, γιατί εντάξει, αν πάει κάποιος μαϊμού χαρτιά να καταθέσει, σαφέστατα καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς ότι τέτοιες αλχημίες δεν θα γίνονται δεκτές και θα πρέπει να επιστρέψει χρήματα. Προφανώς. Έτσι ακριβώς. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι τα χαρτιά, αντί να περιμένει 5 και 6 χρόνια να πάρει τη σύνταξή του και δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος και απαιτεί ο άνθρωπος αυτός μεταξύ γνωστών, φίλων, της οικογενείας, ή θέλει να βρει, ή στη ζούλα θέλει να βρει μια δουλειά που να μπορεί να βγάζει το χαρτζιλίκι του, δεν είναι προτιμότερο να παίρνει τη σύνταξή του με βάση την κοινή λογική και ας καθυστερήσει ο έλεγχος των χαρτιών αφού είναι σωστά για αυτά τα χρόνια? Προφανώς, κοιτάξτε κυρία Δουλγεράκη, και σήμερα προβλέπεται η προσωρινή σύνταξη που κυμαίνεται στο 80% περίπου της δικαιούμενης σύνταξης.
και προβλέπεται και εφαρμόζεται, και εφαρμόζεται επίσης και η προκαταβολή της σύνταξης, που είναι βέβαια στην Εθνική Σύνταξη. Καλά, εντάξει, αφήστε το. Δεν είναι και πολύ εύκολο το πράγμα, το ξέρετε. Όχι, η προκαταβολή της σύνταξης δίνεται, κυρία Δουλειαράκη. Δίνεται, γιατί εμείς φτιάχνουμε και την προκαταβολή, κάνουμε την αίτηση δηλαδή, όποιος επιθυμεί, και δίνεται σε 2-3 μήνες, δίνεται αυτή η προκαταβολή. Ωραία. Θέμα είναι όμως, το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις συντάξεων οι οποίες είναι πάρα πολύ πολύπλοκες, δηλαδή υπάρχουν συντάξεις... Πολλά ταμεία. Πολλά ταμεία. 3 και 4 ταμεία ακόμα εμπλέκονται στη διαδικασία της απονομής της σύνταξης. Βεβαίως αυτές οι περιπτώσεις θέλουν την επεξεργασία τους για να μην βρεθούν. Μα να τις επεξεργαστούν. Μα δεν λέει κανένας το αντίθετο, κύριε Σφακενάκη, όμως, να τις επεξεργαστούν. Οι περιπτώσεις που έχουν ένα ταμείο είναι απλούστατες και θα πρέπει να δίνονται άμεσα σχεδόν. Κύριε Σφακιανάκη, ούτως ή άλλως, φαίνεται μέσα από τις ασφαλιστικές εισφορές σε όποιο ταμείο και αν ήταν ο κάθε ένας συνταξιούχος, ότι ο άνθρωπος κατέβαλε χρήματα, εκείνος, ο εργοδότης του κλπ, για να μπορέσει να πάρει τη σύνταξή του. Να πάνε στη συνέχεια την πολυπλοκότητα αυτή να τη χειριστούν διαφορετικά και να πάρουν όσο χρόνο θέλουν, να δώσουν τα παραπάνω ενδεχόμενα, αλλά δεν νομίζω να κάνουν τέτοιες ευχέρειες και να λένε ότι θα σας δώσουμε και παραπάνω χρήματα. Εντάξει. Συνήθως υπολογίζουν αυτοί έχουν. Έτσι. Επειδή λοιπόν ξέρουν να δίνουν τις συντάξεις και μετά πάρουν το χρόνο να τα ελέγχουν, άντε επιτέλους μπας και ξεμπλοκάρει αυτό το σύστημα. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι, κύριε Σφακιανάκη, ότι παίζουμε και ανάμεσα στα νούμερα ξανά, έτσι. Δηλαδή 200.060 οι εκκρεμοί, σήμερα πήγαν 300.000, αύριο θα ξανακατεύουν και θα πάνε αλλού. 350. Κοιτάξτε να δείτε, το σύστημα θα απλοποιηθεί πλήρως όταν θα υπάρχουν οι συνάδελφοι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι από το 2002 και μετά. Αυτές οι συντάξεις θα βγαίνουν αυτόματα, κυρία Λουγεράκη. Αυτό το γνωρίζετε από το 2002 και μετά. Γιατί από το 2002 και μετά όλη η ασφαλιστική ιστορία του κάθε εργαζόμενου υπάρχει μηχανογράφηση. Υπάρχει στον υπολογιστή. Ναι, ναι. Υπάρχει στη μερίδα του, υπάρχει στην ασφαλιστή του κατηγορία, κατάσταση, και αυτόματα θα βγαίνουν οι συντάξεις. Όπως βγαίνουν αυτόματα σήμερα οι συντάξεις του ΟΓΑ. Mm-hmm. Βγαίνουν αυτόματα. Μετά από 2-3 λεπτά βγαίνει η απόφαση. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ προσωπικά έχω κάνει 4-5 που είναι καθαρά ΟΓΑ και βγαίνει μετά από 2-3 λεπτά βγαίνει η απόφαση συνταξιοδότησης. Μάλιστα. Άντε να τελειώνουμε αυτή την ιστορία, γιατί η ταλαιπωρία σας δεν πάει άλλο. Για πάρα πολλούς συνταξιούχους, για χιλιάδες συνταξιούχους. Ακριβώς. Δεν είσαστε ούτε επέτες, δεν είσαστε ούτε αναξιόπιστοι, ούτε τίποτα. Έχετε δουλέψει σκληρά. Δυστυχώς, κυρία Δουλειαράκη, μας αντιμετωπίζουν συνήθως ως τα μόνιμα υποζύγια, να το πούμε έτσι απλά. Διότι και οι συντάξεις μας πετσοκόβονται και η καθυστέρηση της απονομής της σύνταξης είναι τεράστια. Έχουμε περιπτώσεις 4 και 5 χρόνια που καθυστερούν οι συντάξεις, επειδή ορισμένα ταμεία, κυρίως επικουρικά ή ειδικά ταμεία, έχουν χρόνο ενημέρωσης στον κύριο φορέα τουλάχιστον 4 χρόνια. Μάλιστα. Μακάρι αυτή τη φορά, έτσι όπως ακούγεται, με βάση την κοινή λογική να προχωρήσει και να είναι σωστό, γιατί αυτά τα οποία ως σχεδιασμοί υπήρξαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από πάρα πολλούς, πολλών χρωματικών, τέλος πάντων, αποδειξιών κλπ. Αφήστε το, γιατί πονάει το θέμα, πονάει. Πονάει πολύ. Γιατί πάτε σε αυτή την παγκρίτια κινητοποίηση την Παρασκευή? Λοιπόν, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Ομοσπονδιών, που είναι 12 περίπου ομοσπονδίες συνταξιούχων στην Ελλάδα, αποφάσισε την πραγματοποίηση συλλαγητηρίων συγκεντρώσεων, περιφερειακών συγκεντρώσεων σε όλη τη χώρα.
Η κινητοποίηση δική μας είναι η τελευταία, 15 του Απρίλη, την ερχόμενη Παρασκευή, ώρα 11 στο εργατικό κέντρο, και όλα τα σωματεία της Κρήτης, τα σωματεία συνταξιούχων της Κρήτης, θα βρεθούμε εδώ στο Ρέθυμνο για να εκφράσουμε για άλλη μια φορά, γιατί τέτοιες περιφερειακές συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια να τα πούμε, γίνονται κάθε χρόνο και δύο φορές και τρεις φορές το χρόνο. Mm-hmm. Επιτέλους έχουμε αιτήματα που είναι και δίκαια και πρέπει να ικανοποιηθούν από την κυβέρνηση, από την κάθε κυβέρνηση. Το θέμα μας και τα αιτήματά μας δεν έχουν ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλους τους συνταξιούχους της Κρήτης να βρεθούμε την Παρασκευή στο εργατικό κέντρο στο Ρέθυμνο για να διατρανώσουμε ακόμα μια φορά τη θέλησή μας και τον αγώνα μας να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα που έχουμε. Mm. Σήμερα, αν αναλογιστούμε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σε έναν ξάρτο κράτος, η πανδημία, η ακρίβεια, η τεράστια αβάσταχτη ακρίβεια. Ενεργειακή κρίση, σαφέστατα. Ακριβώς. Στην ενέργεια, στο ρεύμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Η υπέρμετρη φορολόγηση των συντάξεων και των μισθών δημιουργούν μια ακόμα θηλιά στο λαιμό των χαμηλοσυνταξιούχων και των χαμηλόμισθων. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση και γι' αυτό ζητάμε να δοθούν αυτά που μας έχουν αφαιρέσει. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω. Μας έχουν αφαιρέσει, να σας πω, περιπτώσεις που έχουμε μείωση σύνταξης 50% από το 2013 και μετά. Αυτά, όλα αυτά, συν ότι δεν έχει καθιερωθεί αυτό που ζητάμε, κατώτατη σύνταξη στα 600 ευρώ και κατώτατος μισθός βέβαια για τους συναδέλφους μας εργαζόμενους στα 751, το ζητάμε χρόνια τώρα, πρέπει να γίνει. Πρέπει επίσης να οριοθετηθεί, να νομοθετηθεί το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ το χρόνο για κάθε φορολογούμενο, ποσό το οποίο θεωρούμε ότι υπήρχε και παλαιότερα, το καταργήσαμε, το ξαναπεράσαμε, mm-hmm. τώρα το έχουμε πετσοκόψει. Να γίνει λοιπόν, να νομοθετηθεί το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ. Μάλιστα. Και βέβαια θα πρέπει να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να γίνουν προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, έτσι ώστε να μην υπάρχουν οι καθυστερήσεις και τα ράτζα στους διαδρόμους. Και βέβαια, αυτό που εμείς ζητάμε αυτή την ίστατη ώρα είναι ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, γιατί υπάρχει κίνδυνος για την ειρήνη στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο, διότι δεν ξέρουμε πού θα βαστάξει και πού θα αντέξει αυτός ο πόλεμος, και είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιηθούν Μάλιστα. και όπλα μη συμβατικά, τα οποία δυστυχώς θα είναι καταστροφικά για τον κόσμο. Κύριε Σφαγιανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τις κουβέντες. Καλημέρα σας. Και εγώ σας από τον 984. Καλημέρα.